Εγώ καταρχήν θέλω να σας πω ότι παρακολουθεί όλος ο κόσμος καθημερινά πανελλαδικά τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας. Βλέπουμε πίνακες και μας λένε ότι συνάδελφοι και συναδέλφοι, όλοι αυτό το διάστημα θα γυρίσουν τις τσέπες τους χρήματα από αυξήσεις, από αναδρομικά, από όλα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι 750.000 συνάδελφοί μας με 800 που έχουν προσωπική διαφορά, αυτοί θα πάρουν. Όσοι έχουν μέχρι 700 ευρώ σύνταξη 2 κατοστάρικα, όσοι έχουν μέχρι 1.100, 150 και μέχρι 1.600, 100. Αυτές θα είναι οι αυξήσεις τους για όλο το 24. Δεν έχουν να παίρνουν τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα που λένε είναι ιστορίες απλώς για να δημιουργούν εντυπώσεις, ας πούμε, στους εργαζόμενους, σε άλλα στρώματα της κοινωνίας, ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν αυξήσεις. Όσοι λοιπόν οι υπόλοιποι που θα πάρουν το 3%, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε και εσείς το ζείτε καθημερινά, δεν φτάνει ούτε για τις αυξήσεις που αποφασίσαν οι ενεργειακοί όμιλοι για το πρώτο μήνα του 24. Άρα λοιπόν να σταματήσουμε πια να λένε ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις, θα πάρουν, θα καθόλου. Λοιπόν, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, είμαστε εδώ στον δρόμο, θα συνεχίσουμε να είμαστε στον δρόμο, γιατί δεν βγαίνει η κατάσταση, δεν παλεύεται η κατάσταση. Ας μας πούνε λοιπόν απλά και καθαρά πώς μπορούν 620.000 περίπου συνάδελφοί μας που παίρνουν μέχρι 500 ευρώ το μήνα και σχεδόν το μισό από τους συνταξιούχους παίρνουν μέχρι 750 ευρώ, να μας πούνε πώς μπορεί να βγει ο μήνας, πώς μπορούν να πληρώσουν όλα αυτά την ακρίβεια, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση κτλ. Και τότε να πούμε ότι είναι αυτό. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πρέπει να σκύψουμε και να δούμε τα προβλήματα δικά μας. Και μην μας επικαλούνται συνέχεια τα δημοσιονομικά, γιατί εμείς να τους το πούμε ότι όταν χρειάζεται να κάνουν, να δώσουν για εξοπλιστικά προγράμματα τον περασμένο χρόνο, δώσαν 7 δισεκατομμύρια κόμμα 4 για εξοπλιστικά προγράμματα. Πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά, από πού κοπήκαν, από τις συντάξεις, από τα μεροκάματα κτλ. Να σας πω το εξής, ότι η κυρία Μπακογιάννη που τη βλέπω απέναντι, δεν έχω τίποτα με την κυρία. Αλλά εχθές που άκουγα το πρωί που ήταν σε ένα κανάλι, στο Open νομίζω, είχε πει το εξής, ότι η φορολογική τακτοποίηση για τους συναδέλφους μας που είναι ενεργεία με το νομοσχέδιο αυτό του τσακίζει, η φορολογική τακτοποίηση λέει θα μας δώσει χρήματα για την υγεία και για την παιδεία. Βλέπετε εσείς να βελτιώνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία, τη ζωή μας γενικότερα. Τι λύσεις έχουν φτάσει εκεί πάνω, όταν χρειαζόμαστε το νοσοκομείο με πολύ δυσκολία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με τους γιατρούς και βάζουμε το κύριο Βαθιά στην τσέπη από αυτά τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν κατά τα θέλω να σας πω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτά τα ζητήματα.